Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα πάμε στο αεροδρόμιο για τη Σαντορίνη. Καλημέρα. Ο Παναγιώτης εδώ οδηγεί. Δεν ανέβασα βιντεάκι τόσο καιρό γιατί δεν ταξιδέψαμε, παιδιά. Είναι το πρώτο μας ταξίδι που κάνουμε εν μέσω κορονοϊού και οι πρώτες διακοπές, γιατί το 20, όπως σας είχα πει και σε άλλο βιντεάκι, δεν πήγαμε κάπου. Οπότε πάμε στο αεροδρόμιο και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη Σαντορίνη. Μόλις φτάσαμε αεροδρόμιο. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο, άμα δείτε. Καινούριο. Πάμε να περάσουμε τον έλεγχο και να φτάσουμε στην πύλη. Μόλις μπήκαμε στο δωμάτιο, στον Αστερόλυθο, σας κάνω λίγο ένα tour για να δείτε πόσο ωραίο είναι. Βέβαια έχει δύο μονά κρεβάτια τα οποία θα ενώσουμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι, παιδιά, ετοιμαστήκαμε. Και ο Πάνος φτιάχνεται στο μπάνιο, κλασικά. Και τώρα θα πάμε να εξερευνήσουμε τα φυρά, να κάνουμε μια βόλτα και να δούμε το τοπίο. Εννοείται. Θα τα πούμε από εκεί. Φιλάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πες αγάπη μου. Πάμε να προχωρήσουμε τα άτομα τώρα όλα μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε ξυπνήσει το πρωί. Πάμε, καλημέρα. Και πάμε για τη μία. Έχουν φορέσει τα outfit εδώ πέρα, βλέπετε. Είμαστε άκρως καλοκαιρινοί. Πάμε να δούμε τι εστία και να δούμε πόσο δύσκολο είναι οι δρόμοι στη Σαντορίνη, γιατί όλοι μας λέγανε ότι είναι λίγο. Υπάρχουν δύο δρόμοι για να πάμε στη μία. Οπότε πάμε να πάρουμε το πιο βατό, χωρίς γκρεμούς, για να δούμε το τοπίο. Γεια σας, μόλις φτάσαμε στην Ία. Δείτε, παιδιά, θέα. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο, δεν βρίσκαμε πάρκινγκ, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Ο Παναγιώτης ήδη βγάζει τις φωτογραφίες του. Πάμε να εξερευνήσουμε. Φτάσαμε στο σημείο για να βγάλουμε φωτογραφίες. Παιδιά, δείτε τη θέα. Εντάξει, μιλάμε θέα καταπληκτική. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο υπέροχα είναι. Παναγιώτης κρατάει και το τρίποδο για να βγάλουμε φωτογραφίες. Σας πάω λίγο και από εδώ να δείτε τη θέα. Δείτε που είμαστε. Και τώρα, έλα αγάπη μου, να βγάλουμε το selfie. Δεν το ρωλάτε. Τώρα φτάσαμε σε ένα φοβερό hot spot στη μία, στο οποίο είναι οι δύο καμπάνες. Εδώ πέρα είναι η πόρτα ενός ξενοδοχείου. Ο Λέβη για φωτογράφηση. Παιδιά, η θέα είναι φοβερή, έτσι, δεν το συζητώ. Ο Παναγιώτης έβγαλε τόσες φωτογραφίες που νομίζω έχουμε εξοντωθεί
ήδη. Και λίγο μόνο ανεβαίνοντας, πώς είναι η θέα. Αλλά μπορείς να πας και από εδώ, σε ένα μικρό στενάκι. Όσο περνάει η ώρα, έχετε πιο πολλοί κόσμος. Οπότε πρέπει λίγο να έρθετε νωρίς για να βρείτε χώρο να φωτογραφηθείτε. Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερο, γιατί παρόλο που είναι και 19 Ιουνίου, ο ήλιος βαράει πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να έρθετε νωρίς. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Ήρθαμε στο Santo Wines. Ανεβαίνουμε, πάμε για τη γευσηγνωσία που έχουμε κλείσει. Το απόγευμα γενικά δεν μπορέσαμε να σας μιλήσουμε πάρα πολύ και να βγάλουμε αυτά που είχαμε σκοπό, γιατί ο Παναγιώτης μου έκανε πρόταση γάμου. Τα αγόρι μου το γλυκό. Ουδείς σχόλιο. Τι εννοείς? Εννοώ αυτό που κατάλαβες. Οπότε δεν μπορέσαμε να βγάλουμε πολλά. Καθίσαμε απλά για ένα καφεδάκι στην Νία. Θα σας τα δείξω και με φωτογραφίες και με βιντεάκια. Τώρα πηγαίνουμε για τη γευσηγνωσία και θα βγάλουμε το μέρος να σας το δείξουμε. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, έχουμε καθίσει το Santo Wines, ένα παρακίνητο με μια κρασιά κυκλία με τα παλαιωμένα ελληνικά τα παιδιά. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Οπτικά αν έρθετε πρέπει να δοκιμάσετε το Vinciato. Πάρα πολύ το παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παναγιώτη του άρεσε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κρασί. Αλλά τώρα γενικά τα κρασιά και οι τιμές είναι οκ. Δηλαδή δεν είναι κάτι πολύ ακριβό. Αλλά γενικά πρέπει να έρθετε και να κάνετε κράτηση. Αλλιώς δεν σας αφήνει να μπείτε και παίρνετε τραπέζι από πίσω. Είναι αυτοί που έχουν κράτηση, παίρνουν τραπέζι μπροστά. Κάτω είναι το φαγητό και πάνω είναι μόνο η γευσηγνωσία. Τώρα για τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στην πορεία. Εγώ θα δοκιμάσω. Δοκιμάσω το. Είναι σίγουρα παλαιωμένο ζαμπόν, πεντανάστημο. Έχουμε και παξιμάδια. Κάψεις πάρα πολύ να έρθετε. Πραγματικά είναι φοβερό, παιδιά, και τώρα θα δούμε και δύση ηλίου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ψηλά στο πόγο. Έχετε όλη την καλύτερα. Ναι, γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα κρασιά είναι πάρα πολύ ωραία και μοναδικά. Γενικά είναι μια πολύ ωραία εμπειρία στη Σαντορίνη. Οπότε ανυπομονούμε να δούμε και τη Δύση. Πιστεύω θα είναι φανταστική. Πες αγάπη μου. Τι να πω. Σε έτοιμος να δούμε τη Δύση. Ναι. Αχ παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Δεν το συζητώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι
ελπίζω είναι και από τα καλύτερα κρασιά που έχουμε γευτεί. Ειδικά το Βιντσάντο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι ήταν από τα καλύτερα. Δηλαδή, ό,τι και να πω, είναι λίγο για αυτό το μαγαζί, να το επισκεφτείτε πάρα αυτά. Δηλαδή, εντάξει, ναι, παιδιά, δεν το συζητάω. Ό,τι καλύτερο. Γενικά από τη μέση ήταν ok, δηλαδή ας πούμε μια πιατέλα είχε 30 ευρώ, μπορείς να βρεις και πιο οικονομική στα 26. Ήταν ok από τη μέση, δηλαδή εμείς τώρα δύο άτομα μας βγήκαν 71,5. Ας πούμε ένα νεράκι μεγάλο γιατί έκανε 3 ευρώ. Εντάξει, θα μπορούσες να πάρεις και λιγότερα βέβαια, να σου βγουν πιο οικονομικά. Εντάξει, τώρα θέλαμε να δοκιμάσουμε, αλλά, δεν ναι, ήταν τώρα για τα 10 ευρώ και τα 20. Ήταν ναι, ότι μια φορά ήρθαμε, έπρεπε να το δούμε, να το δοκιμάσουμε, γιατί ακούγαμε συνέχεια, ναι. Δηλαδή ακούγαμε συνέχεια για το Βιντσάντο της Σαντορίνης που βγάζει το Σαντοράνς, οπότε έπρεπε να το δοκιμάσουμε οπωσδήποτε. Παιδιά, ήταν ό,τι καλύτερο έχω πιει. Δεν μπορώ να το περιγράψω, αλήθεια, ακόμα το σκέφτομαι. Η αλήθεια είναι πως ήθελα να πάρω, να το κουβαλήσω στο Θεσσαλονίκη, αλλά ο Παναγιώτης δεν ήθελε, γιατί μου είπε ότι στη βαλίτσα θα σπάσει και η αλήθεια είναι πως το σκέφτηκα κι εγώ, γιατί η βαλίτσα μου είχε ένα ατύχημα. Έσπασε καθώς ερχόμασταν στη Σαντορίνη, οπότε δεν το διακινδύνευσα να γίνει χειρότερα, ας πούμε, και να αλλοιωθούν όλα μου τα ρούχα με κρασί και το κρασί βγαίνει δύσκολα. Τώρα πηγαίνουμε στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν σας έχουμε δείξει εντωμεταξύ. Ένα μικρό. Γιατί ο Παναγιώτης γενικά όταν το πήραμε αγχώθηκε με τους δρόμους, οπότε έπρεπε λίγο να τον καθησυχάσω και γενικά να είμαι προσεκτική και να έχουμε GPS. Οπότε πάμε λίγο στο αυτοκίνητο. Είναι ένα λευκό Nissan Micra. Ναι, γιατί ως γνωστόν δεν μπορούμε να οδηγήσουμε με σπαντρίγες. Πρέπει να έχουμε σταθερό παπούτσι για να οδηγούμε. Οπότε για πάμε να δούμε και το αμάξι μας. Το οποίο είναι αυτό εδώ το λευκό που μπαίνουμε τώρα. Έτσι, ο σωστός άνθρωπος, ο οδηγός ξέρει τι κάνει. Έτσι, έτσι. Παπουσάκια. Άντε, σε αφήνω να πάω να μπω άμα είναι. Ναι. Κάνε τη δουλειά μου. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα ετοιμαστήκαμε. Το πάμε λίγο πιο χαλαρά έξω και τα δυνατικά. Θα πάμε μια βόλτα μέσα στα Φυρά να δούμε για σουβενίρ και γενικά να ρίξουμε μια βόλτα λίγο πιο χαλαρή. Γιατί είναι ακόμα πρωί, να πάμε και για ένα breakfast, το οποίο θα σας δείξω στη συνέχεια. Και μετά έχουμε να πάμε σήμερα στο Cabo Tango, το οποίο θα αποθανατήσω τις στιγμές και θα σας τις δείξω φυσικά, εννοείται. Και πάμε για να ξεκινήσει η μέρα μας, ο Παναγιώτης δεν έχει ακόμα ετοιμαστεί. Είναι λογικό, αγάπη μου, άντε σε περιμένω. Έρχομαι. Καλημέρα. 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 Καλημέρα ξανά. Ήρθαμε τη βόλτα στα Φύρα, τώρα κατεβαίνουμε. Γενικά όλα τα καταστήματα είναι κλειστά, είναι πάρα πολύ το πρωί. Είναι, ποια είναι 8.30 ώρα. 8.30 ώρα το πρωί σκεφτόμαστε. Είναι μαγική η θέα. Δεν τη χορταίνεις. Δεν τη χορταίνεις, παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, καθίσαμε στο καφέ Γαλήνη να πιούμε το καφέ μας. Και μας δώσανε και κουβερτούλες, γιατί έχει κρύο πάρα πολύ. Και βασικά έχει υγρασία. Και τώρα περιμένουμε να έρθει το φαγητό μας, να σας δείξω και αυτό. Και θα σας δείξω μετά και τη θέα, για να δείτε πόσο μα πόσο όμορφη είναι η Σαντορίνη γενικά. Το καφέ Γαλήνη. Προς το παρόν ελπίζω ο καιρός να μην μας χαλάσει.
και χρειαστεί να έχουμε ομπρέλες και ζάκετ σχετικά. Όσο ορδίσαμε και κουβέρτες. Όσο ορδίσαμε, μας είπαν ότι απλά είναι μια τύπου μπόρα, ας πούμε, υγρασία το πρωί και δεν θα υπάρξει άλλη κακοκαιρία. Θα το πούμε και στην πορεία. Καλημέρα. Καβό τάγκο που σας είπαμε, είναι φοβερά, δείτε θα. Είμαστε σε πλατό κρεβάτι. Είναι φοβερό. Ήρθε και φρουτοσαλάτα. Γι' αυτό σας είπαμε ότι είχαμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η θέα και όλα. Γενικά αυτό το vlog έχει πάρα πολλά μέρη τα οποία μπορείτε να επισκεφτείτε με τη Θεά και να τη δείτε. Όπως και στα Θηρά που μένουμε και αύριο που θα πάμε στο Σπύρο Στεφάνη στη Σουήτες μας. Θα δείτε και εκεί πάω από εκεί πέρα τη Θεά. Τον Αγίο Τζοβέας φωτογραφίες. Τέλεια. Μόλις κάναμε μια βουτιά στη λύση μας του Καβοτάγκο. Αν σας δείξω Θεά. Αυτά είναι απίστευτη. Ο Παναγιώτης ήταν λίγο προσφυρωμένος στο προηγούμενο βίντεο, γι' αυτό δεν σας δείχναμε κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι η θέα τα λέει όλα. Βλέπετε τη μία κάτω στο βάθος. Ενώ από εδώ αν γυρίσουμε είναι ευθύς ο δρόμος για τα Θηρά και το Θηρό Στεφάνη. Βλέπετε εδώ μας εδώ πέρα τώρα ράσμα. Πίσω είναι το κρεβατάκι μας, βλέπετε το σοκολάτα και τη σαμπάνια. Αύριο θα έρθουμε στη Σουήκα μας. Θα βγάλουμε και τις φωτογραφίες στο κάτω πάνω. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Γενικά είναι λίγο ακριβό για τις παρέχει. Γενικά φέτος σαλάτες ήταν λίγο στις πολιτικές του. Και ενώ είχαμε κλείσει 500 ευρώ πρώτη σειρά για μέχρι το βράδυ για να δούμε το σάντουιτς, τώρα μας βάλανε για 3 ώρες 300 ευρώ. Δηλαδή μειώσαν λίγο τιμή, αλλά και τις ώρες διαμονή στο κρεβάτι. Εντάξει, τώρα φέτος λογικά πως πρέπει να βγάλουν προσπασμένα για τον COVID, αλλά εντάξει, νομίζω παντού γίνεται αυτό. Κατά άλλο όμως, εντάξει, νομίζω γενικά αξίζει μια επίσκεψη που μια φορά να έρθετε, αλλά σίγουρα θέλει να βρει τον κατάλληλο καιρό, δηλαδή καιρό όμως έχει στην αρχή δεν θα άξιζε καθόλου. Άντος και ο Πάνος. Πάντως είναι πολύ υπέροχο. Και σαν δείγμα και σαν τα πάντα.
Λοιπόν, καλημέρα. Δεν σας έβγαλα τίποτα χθες το βράδυ, γιατί καθίσαμε στο δωμάτιο να ξεκουραστούμε. Ο Παναγιώτης αισθανόταν μία δύσπνοια, με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί να έρθουμε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης για να κάνει κάτι προληπτικές εξετάσεις. Τον Μάρτιο είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα βρονχίτιδας, ώστε αυτό μάλλον το άφησε κάποια κατάλοιπα, πιστεύω εγώ, ώστε να τον έπιασε ξανά μία δύσπνοια και μια δυσκολία στην αναπνοή. Βέβαια έπινε και τα κρύα του, οπότε αυτό το οδήγησε να κάνει και μία φλεγμονή στις αμυγδαλές, να πριστεί μία του εκ των δύο αμυγδαλών. Και τώρα περιμένουμε, είμαι στο νοσοκομείο απ' έξω γιατί δεν μπορώ να μπω. Οπότε τον κάνω rapid test, περιμένω τα αποτελέσματα και ελπίζω να μην έχουμε κάτι άλλο δυσάρεστο στο ταξίδι μας και να πάμε στο Φύρο Στεφάνη για να σας δείξουμε το νέο μας δωμάτιο που θα μείνουμε αυτές τις τελευταίες μας τρεις μέρες στο νησί. Και αφού ο άρρωστος έγινε καλά, θα κάνουμε μια βόλτα στο V-Lounge για ένα καφεδάκι και ένα breakfast. Τελευταία. Μένουμε να καθαριστεί το δωμάτιό μας και να πάμε να μπούμε στη σουίτα μας. Βρισκόμαστε στα Φυρά μετά την περιπέτεια της υγείας του. Αφού φάγαμε ένα breakfast στο V-Lounge, τώρα πάμε να πάρουμε το αμάξι γιατί είναι έτοιμη η σουίτα μας και πάμε να εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο. Τον βλέπετε τώρα, φοράει και μάσκα, γιατί αρκετά φοβήθηκε. Μείνετε στη Σαντορίνη, μείνετε ασφαλείς. Το ξέρεις ότι αυτό θα ανέβει, έτσι? Δεν έχω θέμα. Δεν έχεις θέμα. Εντάξει. Αφού μου αφήνεις, θα το ανεβάσω. Ανέβασε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να έρθουμε στο δωμάτιο. Λοιπόν, βλέπετε το τζακούζι εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ωραίο. Τα πράγματα μας τα έχουμε πατήσει εδώ για κάποιο λόγο, γιατί δεν έχουμε προλάβει ακόμα να μπούμε μέσα. Τώρα ανοίγουμε. Λοιπόν, υπάρχει εδώ ένα τραπέζι. Οι καθρέφτες και οι διακόσμες είναι πάρα πολύ ωραία. Το μπάνιο μας. Λοιπόν, εγώ νομίζω στο μπάνιο θα μείνω και το συζητώ. Το βλέπετε και εδώ ότι είναι έτσι φοβερό, εντάξει, είναι σαν υπόσκαφο. Προχωράμε. Θα ανοίξουμε λίγο να μπει και λίγο φως. Εντάξει, είναι φοβερό. Έχει και κουζινούλα. Εδώ. Κάμερα. Έχουμε τηλεόραση, μικρό καθρέφτη και καθρέφτη εδώ. Θα δούμε. Εντάξει, είναι υπέροχο, μπράβο, exclusive plan suite, πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά, φύγουμε και με το τζακούζι μας. Έχουμε και τα ράτσα, αυτό είναι το δωμάτιο των διπλανών, παιδιά. Έχουμε και ανεβαίνουμε εδώ. Ο Παναγιώτης είναι ήδη εδώ, να σας πω. Έχει μια δροσιά, κάτσε κάτω και μια θέα. Σου άρεσε? Πάρα πολύ. Πες την αλήθεια. Και παιδιά, αυτή είναι η θέα. Λοιπόν, να φάμε. Φάγαμε, αλλά επειδή δεν είχε πολύ τόσο καλό φαγητό όσο περιμέναμε, ήταν πιο πολύ σαν μεζέδες, έφυγαν πολύ γρήγορα από το τραπέζι. Τώρα θα περιμένουμε το γλυκό, θα πάρουμε γλυκό.
Η θέα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Πες και εσύ. Ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία. Σκόβει να δείξεις ανάς κιόλας, άμα δεν πιστεύω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα βγάλει καλά βιντεάκια να σας δείξω και θα σας δείξω και το γλυκάκι για να δείτε πόσο όμορφα είναι τα γλυκά του έργου. Ήρθανε και τα γλυκάκια μας, λοιπόν, ο Πακλαβάς είναι το πεντανόστιμο και το καταήφι. Καλή όρεξη αγάπη μου. Να είσαι καλά αγαπάκι. Για να δούμε. Και ο ήλιος δει. Θα δοκιμάσουμε και θα σας πούμε. Έτοιμος για τη διαβασίλεμα, το οποίο φαίνεται φοβερό και από εδώ πέρα. Να το ρίχνω όπου και να είσαι, αυτό το διαβασίλεμα σε μαγεύει πραγματικά. Λαλίστα το τώρα το βλέπω. Πραγματικά χάνεσαι την ομορφιά του στα χρώματα που ποτέ να κλάει. Ναι. Είναι δηλαδή το κάτι άλλο. Δείξε και λίγο τα φαιρά που έχουν πόσο καλή σε διαβασίλεμα και μια τέτοια διαβασίλεμα σωστά. Θα δείξω εδώ και το διαβασίλεμα. Είδα παιδιά πως φαίνεται. Για πες. Τι να πω. Είναι μαγικά. Είναι καλύτερες διακοπές που έχουμε κάνει στη ζωή. Δυσκολίες τώρα για το γλυκό. Το γλυκό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν αρκετά καλό, μπορώ να πω. Και μπορώ να πω επίσης ότι να πάτε, να φάτε. Ήταν αρκετά καλό. Μαζί με το διαβασίλεμα είναι πολύ ωραία επιλογή. Γενικά η Σαντορίνη όπου και να φας, στο κέντρο, σαν δει σε κεντρικά σημεία, είναι δηλαδή καλής ποιότητας. Αυτό μπορώ να το πω. Μπορεί να δίνεις λεφτά και να δίνεις και κάτι παραπάνω στις τιμές, αλλά είναι τσιμπημένα τώρα για παράδειγμα. Το ένα κομμάτι γλυκό είχε 10 ευρώ, 12 ευρώ, πόσο είχε. 7,5. Συγγνώμη, άκυρο. Αλλά ήταν ένα κομμάτι γλυκό, ξέρω εγώ, που στη Θεσσαλονίκη έχει 2 ευρώ σε ένα καλό σαχαροπλαστή, εδώ το είχε 7,5. Θέλω να πω, δηλαδή, τριπλάσια τιμή. Αλλά... Έχεις πληρώνει τη θέα, δεν πληρώνεις. Αλλά εντάξει, ναι, είσαι Σαντορίνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ήταν φρεσκότατο, δηλαδή, ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Και εγώ, ας πούμε, δεν είμαι τόσο κόσμο πια στον ειδικά τον Μπακλαβά και τον Κεταΐφ που έφυγε ο Παναγιώτης. Ήταν πολύ νόστιμο. Και επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι, έχω παρατηρήσει, όπου και να κάτσεις να φας, τα προϊόντα που χρησιμοποιούν είναι φρεσκότατα και είναι καλά. Δηλαδή δεν είναι αρπαχτή. Κρασί από εδώ, πιτάκια από εδώ. Γενικά είναι όλα χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι αρπαχτή, δεν είναι ότι. Μαρμελάδα, ντομάτες. Θα κάτσει να πληρώσει, ξέρω εγώ, για ένα πιάτο 20 ευρώ και θα σου σερβίρουν ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Κάτι α πούμε από άλλη πόλη, α πούμε. Είναι πολύ εμφανίσιμα, είναι πολύ εμφανίσιμα τα πιάτα, πολύ νόστιμα, έγευστα, φαίνεται ότι είναι περιποιημένα από σεφ. Είναι δηλαδή πολύ καλά, γενικότερα. Αλλά... Άρα συνιστούμε να έρθετε σεφ, να φάτε. Και για ένα ποτάκι θα είναι εδώ ωραία. Γενικά, καλύτερα να έρθετε για δύση, για να δείτε και το sunset, το οποίο θα σας δείξω αμέσως τώρα. Αλλά γενικά, τώρα η εμπειρία μας ήταν πάρα πολύ ωραία, οπότε δίνουμε ένα thumbs up. Πάμε λίγο να δούμε και τα σύννεφα. Δείτε πως όμορφα έπεσε. Πως πέφτει πάνω στη θάλασσα. Εντάξει, φοβερά. Πού χατεύεις? Εγώ. Ναι. Εγώ κάνω το vlog και σε χατεύεις. Τι να κάνουμε? Α, ναι. Λοιπόν, μόλις φύγαμε το έργο. Βλέπετε, ο κόσμος κάθεται για το διαβασίλεμα. Δείτε κι εσείς πόσο όμορφο φαίνεται. Μαγικό. Είναι μαγικό. Αν και παντού σχεδόν είναι το ίδιο, αλλά σαν τη Σαντορίνη, λόγω θέας και ρομαντισμού.
στιγμή. Είναι υπέροχο και όλοι περιμένουν για μια φωτογραφία. Όλοι μέχρι να πέσει ο ήλιος στη θάλασσα. Λοιπόν, γεια σας. Εμείς επιστρέψαμε στο δωμάτιο. Μπήκαμε στο τζακούζι μας. Βλέπουμε πίσω την όμορφη θέα. Εδώ στο Χριστοφάνη. Να σας πούμε και δύο λόγια για το δωμάτιο που είμαστε. Βρισκόμαστε στην Deluxe Suite, στο Exclusive Plan Suite. Εμείς το κλείσαμε αρκετά νωρίς ώστε να είναι πιο οικονομικό. Γενικά οι τιμές, να ξέρετε ότι είναι λίγο τσιμπημένες, αλλά αυτό που σου προσφέρει είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή το εδώ θέα είναι... Να, και έτσι εδώ θα έρθει. Και το ηφαίστειο και αυτό. Το ηφαίστειο απέναντι είναι η παλαιά και η νέα καμένη γενικά. Κοιτάξτε τώρα. Άμα θέλετε να το δωμάτιο που θα κλείσετε να κοιτάει μπροστά στην καλδέρα, είτε είναι στην καλδέρα το σταφυρά, είτε είναι η καλδέρα στο Χριστοφάνη που είμαστε εμείς, που είναι ακριβώς μετά τα φυρά, είτε στο Μεροβίγλι που συνεχίζει, είτε στην Ία. Θα δεις τον γκρεμό πάνω στις σουίτες, αυτή τη θέα και να κοιτάει μπροστά, είτε έχεις τζακούζι, είτε δεν έχεις, την πληρώνεις. Ναι. Και την ακριβό πληρώνεις. Την ακριβό πληρώνεις, βέβαια τώρα. Έχει και πίσω, που κοιτάνε πίσω, ξέρω εγώ, είναι αρκετά, που είναι, είναι μισή τιμή και ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή μπορείς να βρεις δωμάτιο πίσω να κοιτάει με 100 ευρώ και τζακούζι μαζί. Εδώ για να κοιτάει μπροστά και με τζακούζι, δηλαδή κάτω από το 500 ευρώ δεν βρίσκεις. Με τίποτα. Τώρα τίποτα. Αυτή η σουίτα εμείς την είχαμε βρει με κάτι φίλους. Το exclusive εδώ που είμαστε και έχει πολύ ωραίες τιμές και άμα το κλείσεις και νωρίς μπορείς να βρεις κάτι πολύ προσιτό σε τιμές. Για παράδειγμα εμείς κλείσαμε, ξέρω εγώ, αυτό ή τη βραδιά ήταν 300 ευρώ. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλά. Ναι, ήταν αρκετά οικονομικό. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, μόλις μας έφεραν πρωινό στο δωμάτιο. Δυστυχώς μας τα φέρανε σε πλαστικά χάρτινα λόγω COVID. Πρέπει να τηρούν τα αναγκαστικά κάποια μέτρα. Λοιπόν, εμείς κάναμε καφεδάκι μέσα. Μας έφεραν και τα φρουτάκια μας. Φοβερά. Ωραίο. Ήθελα λίγο αλατάκια. Έχει αλατάκι μέσα. Και τώρα θα φάμε το πρωινό μας με αυτή τη θέα. Όσο και ψηλά να δείτε. Και μετά να σας πούμε και εντυπώσεις. Σωμάτα ρε μικρέ. Τρώμε τώρα. Όταν τρώμε δεν μιλάμε. Όταν τρώμε δεν μιλάμε και το φαγητό κοιτάμε. Σαντουιτσάκι από τα καλά είναι αυτό, θεσσαλονικιώτικο. Λοιπόν, στο τζακούζι μας, αύριο φεύγουμε το απόγευμα. Πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός, βέβαια. Αύριο το πλάνο έχει να πάμε στο Switch of the Goldscape Spa. Να κάνουμε ένα πανάκι και εκεί. Τελευταίο. Και να πάμε στο αεροδρόμιο και να πετάξουμε προς Θεσσαλονίκη. Thank you.
καινούριο λιμάνι, το οποίο, στο οποίο εδώ πέρα βυθίστηκε το Sea Diamond, το καράβι του 2007, και βλέπετε εκεί πέρα ακόμα τα δίχτυα που έχουν, γιατί βγάζει πετρέλαιο ακόμα το καράβι μετά από τόσα χρόνια, και έχουν καλυμμένο το σημείο για να ξέρουν και οι βάρκες ώστε να μην τα κάνουν το γύρο. Εμείς σταματήσαμε εδώ για να βγάλουμε φωτογραφίες και κατευθυνόμαστε με το αγόρι μου το όμορφο στη πισίνα. Γεια σας! Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ήρθαμε στο αεροδρόμιο. Τώρα περιμένουμε να επιβιβαστούμε. Ναι, παιδιά, πάρα πάρα. Πέσαν λίγο οι παλμοί, μωρά. Ναι, πέσαν λίγο οι παλμοί, γιατί έξω έχει 35 σίγουρα βαθμούς. Τώρα σιγά σιγά πάμε να περάσουμε τον έλεγχο, να κάνουμε το check-in μας, να δώσουμε και τα self-test μας. Και μετά πάμε μέσα να περάσουμε τον έλεγχο. Το ταξίδι μας ήταν πάρα πολύ όμορφο. Μπορούμε να πούμε. Ήταν από τα καλύτερα ταξίδια που έχουμε κάνει. Η Σαντορίνη έτσι κι αλλιώς είναι από τα πιο όμορφα νησιά που έχει η Ελλάδα. Σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστο. Έτσι. Εντάξει, πάνω σε λίγο στον κόσμο γιατί οδηγούσε κιόλας και είναι λίγο κουρασμένος. Έχει γίνει εδώ. Είχα και την περιπέτεια με την. Είχε και την περιπέτεια με την υγεία του που ακόμα παίρνει αντιβίωση. Οπότε όλα τα έχει αυτό το ταξίδι. Συγκίνηση, ευχάριστες στιγμές, ταλαιπωρία. Νομίζαμε ότι είχαμε κάτι τρελό, κρούσμα. Αλλά όχι εν τέλει. Ευτυχώς, αλλιώς θα μέναμε άλλες 14 μέρες εδώ καραντίνα. Όλα βαίνουν καλώς προς το παρόν και ευχόμαστε να έχουμε μια όμορφη πτήση. Θα τα πούμε και μέσα. Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, φάγαμε μια ώρα καθυστέρηση. Πήραμε να φάμε δύο πίτσες, δύο μπαγκέτες και δύο χυμούς, 30 ευρώ. Από το αεροδρόμιο της Σαντορίνης έχει μόνο αυτά μέσα. Έτσι, 30 ευρώ. Έχει μόνο αυτά τα λίγα μέσα. Τρία μαγαζιά. Φάγαμε μία καθυστέρηση και περιμένουμε τώρα να περάσει η ώρα τρώγοντας. Επιτέλους επιβιβαζόμαστε. Ήρθε η ώρα. Ήρθε το αεροπλάνο. Ήρθε και η ώρα. For a few minutes as we take your traffic safety instruction for this flight. This is how to fasten, adjust, and unfasten your seatbelt. This airbag. Κάπως έτσι φτάσαμε Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Φτάσαμε. Ούτε εγώ, αλλά επιτέλους φτάσαμε πραγματικά. Κουράστηκα σε αυτό το ταξίδι αρκετά. Πάμε τώρα σπίτι. Πάμε στους γονείς να πάρουμε τον Τζαξ, ο οποίος θα έχει επιβίσει ο καημένος 6 μέρες. Αν και νομίζω καλό πέρασε, δεν νομίζω να του έλειπαμε και πάρα πολύ. Βασίλεμα από τα λίγα. Πάμε και θα τα πούμε τον επόμενο μήνα σε ένα άλλο vlog. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Τα λέμε.